Κύριε Λιώνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε γιατί το ΚΚΕ αναφέρει ότι η εξόριξη υδρογόνων ανθράκων θα είναι, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο, βούτυρο στο ψωμί των ενεργειακών ομίλων ξένων και εγχώριων. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε τρία πράγματα. Ένα, ότι ρίχνει κυριολεκτικά στάχτη στα μάτια οι κυβερνητικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ρίχνουν στάχτη στα μάτια των εργαζόμενων, των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, που σήμερα βασανίζονται κυριολεκτικά από την ενεργειακή φτώχεια, την ακρίβεια που φέρνει η πολιτική της πράσινης μετάβασης και της εκτύπωσης νέου χρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είναι, αν θέλετε, ακόμα είναι νοπή, όχι νοπή, είναι τελείως φρέσκια η είδηση ότι η ΔΕΗ αυξάνει ακόμα και αυτά τα τιμολόγια που είχε, που ήταν για κάποιους εργαζόμενους το τελευταίο καταφύγιο, τα σταθερά τιμολόγια χωρίς τις ρήτρες αναπροσαρμογής κατά 36%, φτάνοντας στα 25 λεπτά η κιλοβατόρα. Για να καταλάβει κάποιος τι σημαίνει αυτό, μια ηλεκτρική σόμπα λίγο μεγάλη όταν και είναι, βγαίνει να κοστίζει 1 ευρώ την ώρα. Ναι. Για να καταλάβουμε λίγο το τι ακριβώς σημαίνει. Στο φθηνότερο δυνατό τιμολόγιο που έχει η ΔΕΗ σήμερα. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν τη στιγμή τα εργατικά λαϊκά στρώματα κυριολεκτρικά βασανίζονται από την ακρίβεια, τη φτώχεια, την ενεργειακή φτώχεια, την μισθολογική πολιτική που ακολουθείται όλο το προηγούμενο διάστημα, και έρχεται η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε εξορίξεις πιθανά και πριν το 2030. Ζήσε μάιμου να φας τριφύλι. Η κοροϊδία λοιπόν, το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι πρόκληση. Είναι κυριολεκτικά πρόκληση στην κοινή λογική να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει θα επιταχύνω τώρα τις εξορίξεις, να βγαίνουν τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, και να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, όταν είναι απολύτως συνυπεύθυνα, ένα, και για την πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί τώρα στην ενεργειακή φτώχεια. Όποιος συμφωνεί με την πράσινη μετάβαση και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δικαιούται αυτή τη στιγμή να βγαίνει και να διαμαρτύρεται. Είναι τόσο απλό το ζήτημα. Και δεύτερο σημείο είναι αυτοί όλοι μαζί, ΠΑΣΟΚ, ΝΟΥΔΟΥ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ στη συνέχεια, που έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο που τι λέει, που λέει ακριβώς επειδή το ΝΑΤΟ έχει ορισμένους συγκεκριμένους σχεδιασμούς που έχουν να κάνουν με το πώς θα γίνει γκρίζο το Αιγαίο, έχουν να κάνουν με το πώς θα γίνει η κατανομή των υδρογόνων ανθράκων σε επίπεδο νοτιοανατολικής Μεσογείου, όταν υπάρχουν πολύ μεγάλα τέτοια σχέδια, όταν συζητάνε για αγωγούς, έχουν παγώσει στην κυρίαρχη πραγματικότητα οι έρευνες αυτές. Η δική μου η απορία είναι, το είπατε και πριν από λίγο, ότι χθες έγιναν κάποιες εξαγγελίες από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Χρησιμοποίησε τον όρο πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου. Ο ορίζοντας είναι το 2030. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι όμως υπαρκτό. Είναι τώρα, είναι στο σήμερα. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς. Ναι. Και αν θέλετε, προτού πάμε στα πιθανά κοιτάσματα, πρέπει να δούμε όλοι και να κάνουμε μια τίμια αυτοκριτική και η κυβέρνηση και όμως τα κόμματα της μείζωνος αντιπολίτευσης που διεκδικούν την κυβερνητική διαχείριση, όχι για τα πιθανά, για τα δεδομένα. Γιατί δηλαδή δεν εξορίσσεται αυτή τη στιγμή πετρέλαιο στην Καβάλα όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα στη χώρα? Γιατί δεν αξιοποιείται ο λιγνίτης όταν η ηλεκτρική κιλοβατόρα έχει φτάσει σε σημείο που υπάρχει κόσμος που παγώνει? Τώρα αξιοποιείται. Τώρα πια αξιοποιείται. Δεν αξιοποιείται. Όχι, δεν αξιοποιείται. Συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Η κυβέρνηση έκανε ένα νέο επικοινωνιακό τέχνασμα που λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο και θα χρησιμοποιήσω κάπως το λιγνίτη. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η ΝΟΔΟΥ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ έχουν συνενέσει και συμφωνούν σε μια πολιτική απολιγνητοποίησης για να προχωρήσει η πράσινη μετάβαση και είναι ενεργειακοί σχεδιασμοί των ομίλων που θέλουν να βάλουν παντού ανεμογεννήτρες, γιατί αυτό θέλουν να κάνουν, και γι' αυτό το λόγο ούτε λιγνίτης ούτε υδροηλεκτρικά. Οι σίγουρες πηγές ενέργειας που έχει δηλαδή η χώρα δεν χρησιμοποιούνται. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο βωμό της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κερδών που πετυχαίνουν. Αυτοί που βάζουν ανεμογεννήτρες στα βουνά, αυτοί αν θέλετε, οι οποίοι μεταφέρουν LNG, γιατί και αυτό πρέπει να το δούμε μέσα στην εξίσωση. Mm-hmm. Δεν χάνουμε όλοι από αυτή την πολιτική. Κερδίζουν αυτοί που βάζουν ανεμογεννήτρες, κερδίζουν οι εφοπλιστές οι οποίοι βλέπουν τώρα με όλες τις γεωπολιτικές αλλαγές, τον πόλεμο, τις κυρώσεις, βλέπουν αυτή τη στιγμή να θησαυρίζουν, γιατί είναι αυτοί που θα μεταφέρουν το LNG από τη ΣΥΠΑ και από τη Αραβία στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Και το τρίτο σημείο, για να κλείσω, γιατί ξεκίνησα με τα, είπα πρώτο, είναι η κοροϊδία.
στα μάτια. Δεύτερο είναι η πρόκληση. Το τρίτο είναι ότι αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα επιδεινώσει, θα επιταχύνει την πορεία που έχουν ξεκινήσει όλοι οι προηγούμενοι και θα άρει και άλλες, λέει, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Δηλαδή, τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει ότι τα όποια μικροσκοπικά εμπόδια είχαν μείνει, γιατί είχε κατεδαφιστεί το πλαίσιο από το 2011 και στη συνέχεια όλη η εξέλιξή του, γιατί είχε την ίδια πολιτική, είχε διαμορφωθεί ένα πλαίσιο στο οποίο ο μόνος που και μπορούσε να κερδίσει από την εξόρυξη ήταν ο εγχώριος όμιλος ή το εγχώριο σε συνδυασμό με κάποιον ξένο μεγάλο όμιλο πετρελαίου που θα έκανε την εξόρυξη. Το ελληνικό κράτος, προσέξτε, έχει σημασία, το ελληνικό κράτος δεν έχει καν πρόσβαση στα δεδομένα, δεν τα ξέρει. Οι έρευνες γίνονται από ομίλους για τους ομίλους και η ελληνική κυβέρνηση το μόνο που μπορεί να κάνει είναι έχει φτιάξει ένα από το προηγούμενο πλαίσιο, αν θέλετε, ένα ταμείο το οποίο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διανύμει το σε ποιο οικόπεδο θα πάει ποιος όμιλος. Καμία λοιπόν ουσιαστική τέτοια δραστηριότητα. Και αν θέλετε, κοιτάξτε, ακόμα το πιο προκλητικό που γίνεται, ας δούμε, είμαστε μια χώρα που προσπαθούμε, υποτίθεται, να αξιοποιήσουμε τις εγχώριους υδρογονάνθρακες. Πού είναι όμως η ερευνητική δραστηριότητα και η επιστημονική δραστηριότητα, η σχετική, η οποία θα το προχωρήσει προς τα μπρος, που θα γίνεται εδώ? Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, εμείς τι λέμε? Λέμε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Και εδώ φαίνεται ότι ακριβώς στο βωμό της κερδοφορίας των μεγάλων ομίλων που θέλουν να επενδύσουν εδώ και να εξορίξουν το όποιο πετρέλαιο υπάρχει, είτε όποιος υδρογονάνθρακες. Στο βωμό της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων που θέλουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για να αλλάξουν το μείγμα της παραγωγής και να το κάνουν όλο ανεμογεννήτριες και πανάκριβο φυσικό αέριο, εμείς, τα εργατικά λαϊκά στρώματα, είναι εμείς οι οποίοι πατάμε την Πανανόπλουδα και καταστρεφόμαστε. Είναι εμείς οι οποίοι αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε την κιλοβατόρα 25, 30 και 40 λεπτά. Αν βάλουμε και τις ρήτρες αναπροσαρμογής, είμαστε εμείς οι οποίοι ακούμε πράσινη μετάβαση, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε ότι την πράσινη μετάβαση είναι μια τεράστια φέμαξη για να κερδίσουν αυτοί οι οποίοι κερδίζουν την πράσινη μετάβαση. Και λέμε ότι σε αυτή την πορεία είναι συνυπεύθυνοι τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΚΙΝΑΝ, όσο και το ΜΕΡΑ25. Μάλιστα. Και είναι πρόκληση να διαμαρτύρονται. Τώρα, είναι πραγματικά πρόκληση στην κοινή λογική, είναι πρόκληση στο μυαλό των εργαζόμενων, αυτοί οι οποίοι έχουν οδηγήσει στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, να έρχονται και να φωνάζουν. Εμείς λέμε, υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό ακριβώς, το διατάφτατο. Αυτό, ποιος είναι ο άλλος δρόμος και τι θα μπορούσε να γίνει στην παρούσα φάση και άμεσα, γιατί είπαμε ότι το πρόβλημα είναι παρακτικό. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η χώρα έχει ενεργειακούς πόρους. Δεν είναι μοιραίο εδώ στην Ελλάδα να έχουμε ενεργειακή φτώχεια. Αν κάνετε μία βόλτα πάνω στα πολύ όμορφα βουνά της χώρας, θα δείτε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολλά υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία θα βγάζανε πάρα πολύ φθηνότερο ρεύμα. Δεν τα έχουμε, και δεν τα έχουμε γιατί αυτοί που κάνουν τον ενεργειακό σχεδιασμό θέλουν να προωθήσουν τις ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά, γιατί από αυτό θα κερδίσουν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο των ενεργειακών πόρων, καταρχάς ο λιγνίτης και τα υδροηλεκτρικά. Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενεργειακός σχεδιασμός με κριτήριο τις ανάγκες των εργαζόμενων. Λέμε και υποστηρίζουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο κριτήριο της παραγωγής είναι η κερδοφορία. Λέμε δηλαδή ότι γενικά ένας ενεργειακός σχεδιασμός υπέρ των εργατικών λαϊκών στρωμάτων που μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι μοιραίο να είμαστε στη φτώχεια, ούτε στην ενέργεια, ούτε γενικότερα, πρέπει και φωτίζει, αν θέλετε, την αναγκαιότητα ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης σήμερα, όπου οι εργαζόμενοι θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και θα αποφασίζουν τι χρειάζονται για τις ανάγκες τους. Και καλούμε σήμερα όμως την κυβέρνηση, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εμείς δεν διακηρύττουμε μόνο, αν θέλετε, τι πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι και πώς η εργατική εξουσία μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Λέμε ότι σήμερα, εάν θέλει κάποιος πραγματικά, εάν πιστεύει κάποιος ότι είναι κυβέρνηση για το καλό του λαού, σήμερα, στην κατάσταση που βρίσκονται οι εργαζόμενοι που δεν έχουν. Υπολογίζουν το ευρώ, υπολογίζουν το πόση ώρα θα βάλουν τη θέρμανση για το air conditioning να δουλέψει. Σήμερα που έρχεται το καλοκαίρι και υπάρχει μια τεράστια απειλή μιας ενεργειακής φτώχειας που θα οδηγήσει, αν θέλετε, σε ένα τεράστιο κύμα όχι απλά δυσαρέσκειες, αλλά ακόμα και μαζικών θανάτων ανθρώπων που δεν θα έχουν ρεύμα για να ανοίξουν το air conditioning. Καλούμε λοιπόν σήμερα την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια κατεύθυνση ουσιαστικής άρσης, ουσιαστικής, αν θέλετε, αντίδρασης, σύγκρουσης με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει δεν μπορείτε να βάλετε λιγνίτες γιατί πρέπει να πληρώνετε τη ρήτρα του διοξιδίου του άνθρακα. Και λέμε ότι σήμερα πρέπει να συγκρουστούμε με αυτή την αντίληψη, να ενεργοποιηθούν στο σύνολό τους όλες οι λιγνητικές μονάδες, να, αν θέλετε, να αγνοήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική που λέει ότι πρέπει να διαλέξετε και ότι αν βάλετε τις λιγνητικές μονάδες θα πληρώνετε 100 ευρώ τον τόνο πρόστιμο.
και ότι λέμε ότι ακριβώς επειδή κριτήριο πρέπει να είναι η σωτηρία του λαού, ο μονόδρομος σήμερα για τους εργαζόμενους είναι αυτός. Να επιτεθούν, να συγκρουστούν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει όχι, εσείς δεν μπορεί να έχετε φτηνό ρεύμα, και σε αυτό μέσα από αυτή τη σύγκρουση να καταλάβουν ότι ένας συνεργειακός σχεδιασμός με κριτήριο της ανάγκης τους μπορεί να γίνει απαιτεί ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο. Δεν χρειάζεται καν σύγκρουση στη συγκυρία αυτή. Πάντως, κύριε Λιώνη, ακόμα και αν λειτουργήσουν οι μονάδες τώρα, που βέβαια δεν είναι εύκολο να λειτουργήσουν αμέσως, μια και έχουν και αποψηλωθεί από πλευράς εργατικού δυναμικού και ίσως να είναι και ασυντήρητες και εγκαταλειμμένες μεγάλες, θα φτάσουμε σε ένα 30%. Εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στο οποίο θα αναγκαζόμαστε να πάρουμε ρεύμα από πολύ ακριβές εσποσίνη συγκυρία. Τι μπορεί να γίνει τώρα, διότι αυτή την ώρα έρχονται λογαριασμοί, το Ευρωβαρόμετρο λέει πριν από την κρίση ακόμα στην Ουκρανία ότι το 77% των καταναλωτών δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Ενδέχεται να είναι όπως το λέτε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει καταρχάς η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν. Να πούν ότι έχουμε κάνει λάθος, ότι ο σχεδιασμός μας ήταν λάθος, ήταν για τα σκουπίδια, ότι η πράσινη μετάβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακατάλληλη, ότι έχουμε κάνει λάθος και έχουμε κάνει τεράστια ζημιά στη χώρα. Να ξεκινήσουμε από αυτό, να φύγουν δηλαδή αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν ένα τέτοιο στοιχειώδη σχεδιασμό. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να βγει αυτό το συμπέρασμα επιτέλους, να βγει το συμπέρασμα που λέτε, δηλαδή ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική του ΝΑΤΟ είναι καταστροφική για τους εργαζόμενους. Να το βγάλουμε το συμπέρασμα, στο οποίο συμφωνούμε ότι όλοι αυτοί που μας λέγανε ότι άμα πάμε σε αυτό το δρόμο θα δούμε καλύτερες μέρες, θα δούμε φθηνότερη ενέργεια, θα δούμε καλύτερα πράγματα, έχουν κάνει λάθος, αλλά δεν έχουν κάνει λάθος. Συγκαλύπτουν την πραγματικότητα, γιατί κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια από αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό και μετά να δούμε πώς θα το διορθώσουμε. Και για να το διορθώσουμε, λέμε ότι πρέπει καταρχάς όλες οι λιγνητικές μονάδες σήμερα να ξεκινήσουν και να βγούμε σε μια λογική που να λέει να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τα υδροηλεκτρικά, να δούμε μπορεί να γίνει μια ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας σε διάφορους κλάδους. Αν δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πράγμα και μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας σε άχρηστες δραστηριότητες που δεν αφορούν τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Άμα αρχίσουμε και σκεφτόμαστε, αλλά λέω ότι το βασικό συμπέρασμα πρέπει να είναι ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λάθος, έχει αποτύχει για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, αλλά δεν έχει αποτύχει, έχει αποτύχει για τους εργαζόμενους, γιατί υπάρχουν άλλοι, οι μεγάλοι όμιλοι στην ενέργεια, στις μεταφορές των υδρογονανθράκων, αυτοί που παράγουν τις ανεμογεννήτρες, που βγάζουν δισεκατομμύρια από τις πλάτες μας. Και αυτό πρέπει να είναι το κεντρικό συμπέρασμα. Τώρα, ναι, επί του πρακτέου λέω ότι γίνεται τώρα. Σας λέω επί του πρακτέου. Επί του πρακτέου λοιπόν πρέπει πρώτα να καταδικάσουμε την πολιτική του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας καταδικάζει εκεί. Να καταδικάσουμε τη λογική που λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε φθηνή ενέργεια. Ναι. Να ανοίξουν όλοι οι λιγνητικοί σταθμοί κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ανοίξουν όλα τα υδροηλεκτρικά να παράγουν όση ενέργεια μπορούν να παράγουν. Ναι, αλλά αν όλα αυτά. Προσέξτε, δεν είναι, θα σας πω. Αν όλα αυτά κινηθούν με αυτόν τον τρόπο που σας λέω και φτάσουμε στο 50-60%, τότε να δούμε να αρχίσουμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Να κλείσουμε τα ξενοδοχεία για παράδειγμα. Γιατί δεν υπάρχει κανένα νόημα να έχουμε φθηνή ενέργεια για τα ξενοδοχεία όταν δεν μπορούν τα εργατικά λαϊκά στρώματα να έχουν ενέργεια. Αν πάμε σε αυτή την κατάσταση, λύσεις υπάρχουν. Αν κανείς θέλει να συγκρουστεί με τον πραγματικό αντίπαλο, αν οι εργαζόμενοι καταλάβουν δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή καλούνται να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, να το πληρώνουν 40 λεπτά, για να προωθείται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθείται η πράσινη ανάπτυξη, να προωθούνται τα κέρδη με μια χούφτα ομίλων, μόλις το καταλάβουν το πράγμα, οι λύσεις θα βρεθούν. Σας διαβεβαιώ. Τέλος πάντων, δεν συνεννοηθήκαμε. Άλλο πράγμα θέλω να ρωτήσω εγώ, διότι σας λέω ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Την ακούμε, αλλά δεν γίνεται. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Αυτή την ώρα. Η απολιγνητοποίηση και το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων είναι η πράσινη ανάπτυξη. Ακριβώς αυτό. Δεν διαφωνώ. Αυτό είναι. Απλώς τα ωφέλη. Τα όποια πιθανά ωφέλη θα έχουμε από αυτήν. Αν συμφωνείτε ότι είναι καταστροφική για τους εργαζόμενους η πράσινη ανάπτυξη. Ξέρετε τι λογαριασμό έχω να πληρώσω εγώ ρεύμα. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε, κύριε. Αυτή τη βάση λέω, γιατί έχει σημασία. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη είναι λάθος. Είναι καταστροφή για τους εργαζόμενους. Είναι η αιτία των δεινών. Γιατί μόνο αν βρούμε την αιτία μπορούμε να αρχίσουμε να διορθώνουμε. Αν δεν βρούμε την αιτία δεν θα διορθώσουμε απολύτως τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν και συμπτωματολογικά και κάτι τώρα, διότι ο Κοσμάκης δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα. Δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, διότι αναγκάζεται να πληρώσει. Βρήκαμε το διότι. Τι κάνουμε τώρα.
τρει, θα σα πω. Πανάκριβο νομογενή, πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Η λύση είναι στον αντίποδα. Τώρα να ανοίξουν όλα τα λιγνητικά κόντρα στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αξιοποιηθούν τα υδροελεκτρικά, να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Ναι. Αν χρειαστεί να γίνει εξοικονόμηση ενέργεια, να γίνει από παραγωγικέ δραστηριότητε που δεν αφορούν του εργαζόμενου, όπω ο τουρισμό ή άλλε τέτοιε. Και μετά να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσει να διασφαλιστεί φθηνότερο ρεύμα χρησιμοποιώντας όλες τις γεωπολιτικές πηγές υδρογονάνθρακων. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν χώρες που είναι πονηρές αυτή τη στιγμή και εισάγουν από το Ιράν φυσικό αέριο, για παράδειγμα, σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Για να μας θέλετε να δούμε όλη τη γεωπολιτική της κατάσταση. Για να το κλείσουμε, είχατε πει ότι είναι καιρός να συγκρουστεί με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα έλεγα ούτε καν να συγκρουστεί η ελληνική κυβέρνηση για όλα αυτά που αναφέρατε, διότι είναι μια τέτοια συγκυρία που θα ευνοούσε να λάβεις κάποια μέτρα για να γλιτώσεις ή τέλος πάντων να περιορίσεις την ενεργειακή φτώχεια. Κύριε Λιόνι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.